Πώς μπορεί μια ιδέα ανθρωπιάς για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων να καταλήξει σε αιστεία μόλυνσης και εικονοντροπής, και όμως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του 2016 και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. Ο τείχος καλοσύνης πριν από λίγους μήνες ήρθε και στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτούς τους τείχους ο καθένας μας μπορεί να τοποθετεί ό,τι δεν του χρειάζεται και να το πάρει κάποιος που πραγματικά το έχει ανάγκη. Οι εικόνες ωστόσο που αντικρίζει κανείς, τουλάχιστον στον τείχο καλοσύνης που έχει τοποθετηθεί στο παλιό νοσοκομείο, μόνο από μπορούν να προκαλέσουν. Αυτός είναι ο τείχος καλοσύνης και όπως μπορείτε να δείτε είναι άδειος. Ωστόσο, αν μπει κάποιος μέσα από την περίφραξη του παλιού νοσοκομείου εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μπορεί να βρει πολλά ρούχα τα οποία όπως βλέπετε έχουν διαλεχτεί από όσους έχουν έρθει και τα έχουν δει και τα υπόλοιπα έχουν πεταχτεί στο έδαφος. Το ότι ρούχα είναι πεταμένα σίγουρα δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει κόσμος που τα έχει ανάγκη. Γιατί είναι πεταμένα? Γιατί πολύ απλά χειμερινά ρούχα μέσα στο καλοκαίρι κανένας δεν τα έχει ανάγκη. Πολλοί θέλοντας να ξεφορτωθούν τα παλιά χειμερινά τους ρούχα που έπιαναν χώρο στην ντουλάπα, τα παράτησαν Ιούλιο μήνα στον τοίχο της καλοσύνης. Αυτά τα ρούχα μένουν εδώ και μέρες κάτω από τον καυτό ήλιο, έρμεα των αδέσποτων σκύλων της περιοχής και των καιρικών συνθήκων. Και ανάμεσα στα χειμερινά ρούχα, όπως μπορείτε να δείτε, βρήκαμε και χριστουγεννιάτικο στολίδι, γεγονός που δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω. Οπότε την επόμενη φορά που θα νομίζουμε πως πράττουμε κάποια πράξη καλοσύνης, ας αναρωτηθούμε όλοι αν αυτό που κάνουμε έχει αντίκρισμα και ότι δεν ικανοποιούμε απλά τους εγωισμούς μας. Γιατί η προσφορά είναι μια εγωιστική πράξη, καθώς κάνοντάς την αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας.